Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς τοποθετούμε εξωτερικές τσέπες. Είναι η πιο εύκολη μέθοδος, αλλά εμείς εδώ στο μάθημα θα προσθέσουμε μία δυσκολία. Θα σας δείξω πιο συγκεκριμένα πώς θα τις βάζετε σε χοντρά υφάσματα, γιατί με τον ίδιο τρόπο μπαίνουν παραδείγματος χάρη και οι πίσω τσέπες σε ένα τζιν παντελόνι. Και έξτρα θα σας δείξω τι κάνουμε αν είναι εξωτερικές και με καμπύλη. Οι εξωτερικές τσέπες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μαζί με τις τσέπες ραφής. Η συγκεκριμένη που θα ράψουμε σήμερα είναι τσέπη σε τζιν σακάκι. Κόβουμε από το πατρόν μας όσα κομμάτια τσέπης ζητάτε. Στο συγκεκριμένο ζητάει 2, εγώ βέβαια εδώ στο βίντεο θα σας δείξω τη μία τσέπη. Επίσης, προσέχουμε πάντα το ύφασμά μας, αυτό ισχύει βέβαια σε όλα τα κομμάτια πατρών, να είναι σύμφωνα με την κατεύθυνση νήματος, η οποία κατεύθυνση νήματος φαίνεται πάνω στο πατρόν και είναι η μεγάλη αυτή γραμμή που βλέπετε με τα 2 βελάκια. Για να είναι λοιπόν σωστή, για να είναι σωστά κομμένο το ύφασμα, πρέπει αυτή η γραμμή να είναι ακριβώς παράλληλη με την ούγια του υφάσματος. Το αμέσως επόμενο και σημαντικό είναι να έχουμε περάσει τις κόντρες, δηλαδή αυτά τα κοψιματάκια που βλέπετε. Αμέσως μετά περνάμε τα περιθώρια ραφής. Αν η τσέπη σας έχει τετράγωνο σχήμα, όλα καλά. Διπλώνουμε τα περιθώρια ραφής και τα πατάμε με το σίδερο πριν περάσουμε στο επόμενο βήμα. Εδώ, όπως σας είπα, έχουμε τσέπη με καμπύλη. Οπότε αυτό που θα κάνουμε για να γίνει σωστά θα είναι να κάνουμε ένα τρίκωμα μόνο στις καμπυλωτές άκρες. Και όπως βλέπετε, έχω τη βελόνα μου περίπου, με το μάτι δηλαδή, στο κέντρο από το περιθώριο ραφής. Δεν βγαίνω πιο έξω, ούτε πιο μέσα. Θέλει μικρές και πολλές βελονιές και θα δείτε παρακάτω γιατί. Απλό και κατανοητό εδώ, περνάμε με το σίδερο όλα τα ευθεία περιθώρια ραφής. Για να γίνει σωστή καμπύλη, ειδικά σε αυτό που είναι χοντρό ύφασμα και να μην διαγράφει απ' έξω, να μην κάνει γονίτσες, θα πρέπει να τραβήξουμε το τρίπομα που μόλις κάναμε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σούρα. Αυτό θα το κάνετε σιγά σιγά και θα πάρετε το χρόνο σας. Δηλαδή, αν θέλετε να έχει πραγματικά πολύ στρογγυλεμένη άκρη, κάντε το σιγά σιγά. Τι γίνεται τώρα, στα πολύ χοντρά υφάσματα, ακόμα και αυτό ενοχλεί, όπως είδατε, εμένα μου έχει κάνει λίγο γονίτσα από την καλή πλευρά. Οπότε, όπου έχει κάνει το ύφασμά μας από μόνο του αυτή τη δίπλωση, εκεί δηλαδή ακριβώς που τραβήξαμε το τρίπομα, πολύ λίγο με το ψαλίδι κόβουμε μία μυτούλα, αυτή ακριβώς που μας δείχνει το ύφασμα. Θα δείτε και εδώ στο κοντινό ότι δεν φέρνω το ψαλίδι μου πολύ προς τα έξω. Το κάνω περίπου, κόβω δηλαδή τη μυτούλα αυτή περίπου από την κλωστή που κάναμε το τρίπομα και προς τα μέσα. Έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να χάσουμε νήματα με το πλύσιμο. Εδώ διπλώνουμε επίσης τις κόντρες για να δημιουργηθεί η τσάκιση. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή είναι χρήσιμες να τις περάσουμε στο ύφασμα. Όπως βλέπετε, με αυτά τα κολπάκια και με ένα καλό σίδερο, έχουμε πολύ σωστό αποτέλεσμα. Τώρα θα περάσουμε στο πρώτο βήμα στη ραπτομηχανή μας, που είναι το εξόραφο.
Προσέξτε πάρα πολύ καλά ότι ανοίγω τα περιθώρια ραφής και διπλώνω κανονικά, όπως πατήσαμε δηλαδή και πριν λίγο στο σίδερο, τις κόντρες. Διπλώνω δηλαδή δύο φορές. Το εξόραφο θα το κάνουμε από την καλή πλευρά. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα εργαλείο για χοντρές ραφές. Προτείνω να μην προσπαθήσετε γενικώς να ράψετε είτε πολύ χοντρό ύφασμα, είτε πολύ χοντρή ραφή, χωρίς αυτό, διότι είναι 100% βέβαιο ότι η βελονιά σας δεν θα βγει σωστή. Όπως βλέπετε, αυτό το εργαλειάκι έχει τρία επίπεδα και ουσιαστικά διαλέγεις, προσθέτεις δηλαδή ανάλογα με το πάχος που έχει το ύφασμά σου. Πραγματοποιώ το εξόραφο με 3 χιλιοστά βήμα γαζιού, στοιχίζοντας ουσιαστικά την άκρη της δίπλωσης που έχω κάνει, την νιώθω δηλαδή με το δάχτυλό μου, στοιχίζω την άκρη της δίπλωσης με το κανονικό το απλό το ποδαράκι και κάνω έτσι το πρώτο μου γαζί. Σε περίπτωση που ράβετε, ας πούμε, τζιν που συνηθίζετε περισσότερο να έχει αυτό το δίγαζο εξόραφο, κάνετε επίσης αυτό ακριβώς που έκανα και εγώ. Ουσιαστικά μετά στοίχισα το δεύτερο γαζί μου, βάζοντας το ποδαράκι παράλληλα με το πρώτο γαζί που έκανα. Φέρνοντας πάντα την βελόνα μου τέρμα αριστερά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε στη συνέχεια είναι να επιστρέψουμε στο κομμάτι φάσματος που έχουμε κόψει για να τοποθετήσουμε την τσέπη. Εμένα εδώ είναι το μπροστινό κομμάτι από το σακάκι και όπως είδατε έχω τοποθετήσει δύο τελίτσες με σαπουνάκι που είναι τα σημάδια του πατρών για την τοποθέτηση της τσέπης. Τοποθετώ λοιπόν την τσέπη μου επάνω από το ύφασμα πρόχειρα με καρφίτσες, διπλώνοντας αυτή τη φορά τα περιθώρια ραφής εσωτερικά και τρυπώνω την τσέπη επάνω στο ύφασμα. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να παραλείψετε το τρύπωμα και να βάλετε περισσότερες καρφίτσες. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορώ να πω ότι το συστήνω. Το τρύπωμα είναι 2 λεπτά υπόθεση. Στη ραπτομηχανή αλλάζω το ποδαράκι και τοποθετώ το ποδαράκι για εξόραφα. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο ποδαράκι έχει μία λεπίδα, να το πούμε, ακριβώς στη μέση, η οποία χρησιμεύει σαν οδηγός. Βάζω λοιπόν την άκρη αυτής της λεπίδας στην άκρη της τσέπης μου και τοποθετώ τη βελόνα εντελώς αριστερά. Αυτό το ποδαράκι θα με βοηθήσει να κάνω το τέλειο εξόραφο. Στα σημεία που φτάνουμε στην καμπύλη, μην προσπαθήσετε να τα περάσετε με τη μία. Θα πρέπει συνεχώς, όπως βλέπετε και εγώ, σηκώνω το ποδαράκι και κατεβάζω και κάνω ανά μία με δύο βελονίτσες. Όχι παραπάνω. Δηλαδή, μία-δύο βελονιές, σηκώνω ποδαράκι, γυρνάω ελάχιστα και συνεχίζω μέχρι να φύγω από το δύσκολο σημείο, δηλαδή της καμπύλης. Αν πάτε αυτό να το πάρετε μονοκόμματο, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχετε καλό αποτέλεσμα. Και επειδή το εξόραφο είναι μία διακοσμητική βελονιά, θέλουμε να φαίνεται όμορφο. Όπως σας είπα, στα τζιν συνηθίζεται να έχουμε διπλό εξόραφο. Οπότε, χωρίς να σταματήσω, κάνω δύο βελονιές ακριβώς, χωρίς να κόψω κλωστή, χωρίς να στερεώσω κλωστή, χωρίς να κάνω τίποτα και συνεχίζω κανονικά το εξόραφό μου. Παρακολουθήστε πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα πηγαίνω στα σημεία που είναι ευθεία και πόση ώρα μου παίρνει στις καμπύλες. Το διπλό εξόραφο, εκτός από το διακοσμητικό του στοιχείο, θα κάνει και την τσέπη πιο ανθεκτική στη χρήση.
αφού λοιπόν και έχουμε τελειώσει με το εξώγραφο και αφαιρέσουμε το τρύπωμα, μένει ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, ειδικά για τις τσέπες που θα χρησιμοποιούνται. Και αυτό είναι η ενίσχυση των άκρων της τσέπης. Όταν χρησιμοποιούμε μία τσέπη και βάζουμε τα χέρια μας μέσα ή βάζουμε πράγματα, οι άκρες της, δεξιά και αριστερά, δέχονται πάρα πολύ πίεση. Αυτό με το χρόνο, μπορείτε να κοιτάξετε και κάποιο ρούχο σας και θα το παρατηρήσετε σίγουρα, αυτό με το χρόνο, εάν δεν έχει στερέωμα στις άκρες, τη τσέπη που χρησιμοποιούμε, η τσέπη που χρησιμοποιούμε θα δούμε να έχει φθορές. Βέβαια, το στερέωμα αυτό μπορείτε να το παραλείψετε εντελώς, εάν η τσέπη σας είναι απλώς διακοσμητική. Υπάρχουν πολλών ειδών τσέπες. Οι τσέπες με χρηστικό χαρακτήρα, όπως παραδείγματος χάρη η τσέπη ραφής, που βρίσκεται ανάμεσα στη ραφή και δεν φαίνεται εξωτερικά, ενώ είναι παράλληλα σε ύψος που βολεύει τα χέρια. Για τη συγκεκριμένη, έχω κάνει και παλιότερα ένα βίντεο, όπου θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε να το δείτε. Υπάρχουν επίσης οι τσέπες με διακοσμητικό χαρακτήρα. Έχουν πιο σύνθετα σχέδια και βρίσκονται συνήθως στο εξωτερικό του ρούχου. Για να καταλάβεις τι εννοώ, μπορείς να δεις πόσο περίτεχνες και στολισμένες είναι οι τσέπες της σχεδιάστριας Έλσα Σιαπαρέλη. Τέλος, υπάρχουν και αυτές που κάνουν και τα δύο, όπως οι εξωτερικές τσέπες σε σακάκια Chanel, που έχουν καπάκια στολισμένα με τρέσες, χάντρες και ντύματα, αλλά είναι απολύτως λειτουργικές. Χαρακτηριστικό τους μάλιστα είναι να έχουν 4 τσέπες που η ίδια η Chanel τις πρόσθεσε για δικούς της πρακτικούς λόγους. Μία για το ψαλιδάκι της, μία για το κραγιόν της, μία για τα τσιγάρα της και η τέταρτη φαντάζομαι για οτιδήποτε προκύψει. Παρένθεση εδώ, αν με παρακολουθείτε καιρό, πιθανόν να είχατε δει την ιστορική αναδρομή που είχα κάνει στα Chanel σακάκια στο blog. Αν όχι, θα σας έχω ένα σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή να πάτε να το διαβάσετε, γιατί αναφέρω πολλές τέτοιου είδους λεπτομέρειες.